μιλάμε για το πώς μπορούμε είτε να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση, είτε να τη βρούμε. Είναι σημαντικό να νιώθουμε καλά, να αισθανόμαστε καλά και πολλές φορές τα πράγματα ξεκινάνε ή τις περισσότερες από μέσα μας. Νάνση Μαλέρου, συγγραφέας, life coach, master coach και ένας άνθρωπος που ξέρουμε μέσα από τα βίντεο στο YouTube ότι τα λέει απλά. Καλό μεσημέρι, καλώς όρισες. Καλό μεσημέρι, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Είπες κάτι πολύ σωστό, ότι ξεκινάει από μέσα μας. Όλα. Δυστυχώς όμως χαλάει απ' έξω μας. Με την προσοχή που δίνουμε στα απ' έξω μας. Και είναι πρόβλημα αυτό. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας παιδιά, εγώ έχω ένα μικρό, 8,5, και παρακολουθώ πάρα πολύ πώς συμπεριφερόμαστε εμείς και τι κάνουν οι γονείς για να χτίσουμε. Και βλέπω κάτι το οποίο μου φαίνεται ξένο, στο οποίο πέφτω κι εγώ σαν παγίδα. Mm-hmm. Αυτό το πολύ μπράβο. Αυτό το είσαι τέλειος, που το λέμε στα παιδιά και μετά βγαίνω λίγο πιο έξω και βλέπουν ότι δεν είναι τέλειοι, ότι δεν τα κάνουν φανταστικά, ότι δεν είναι η πιο καλύτερότατη τα-τι του κόσμου και αρχίζουν και αντιλαμβάνουν τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Οπότε αρχίζει και τους πειράζει πάρα πολύ οτιδήποτε συμβαίνει. Και το άλλο είναι ότι επειδή μαθαίνουμε τα παιδιά μας να θέλουν επιβεβαίωση από εμάς, μεγαλώνουμε ανθρώπους που εξαρτώνται από την επιβεβαίωση κάποιου τρίτου. Με ανασφάλεια. Ναι, βέβαια. Και όταν κάτι ξεκινάει με πολύ αγάπη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να είναι όλα ρόδινα μετά, γιατί δημιουργούνται αυτά τα οποία μόλις μας είπες. Υπάρχουν αλήθεια συμβουλές, tips που μπορούμε να ακολουθήσουμε, να εφαρμόσουμε, γιατί καμιά φορά λένε ότι όταν επαναλαμβάνουμε πράγματα, τα εμπεδώνει και το μυαλό μας. Ισχύει αυτό? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Είναι λίγο αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λες θα πέσω και πέφτεις. Mm. Αυτό συμβαίνει και από την καλή. Που λες, όχι, θα το καταφέρω. Δεν είναι ότι λες μόνο θα το καταφέρω. Είναι ότι την ώρα που το λες, κάνεις και πράγματα ταυτόχρονα. Ενώ αν κάτσεις πίσω, δεν περιμένεις κάτι καλό. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την επανάληψη. Είναι καλή εφόσον συνοδεύεται και με πράξη. Εντάξει. Το παν είναι αυτό το μέσα μας, γιατί μιλάς συχνά και για τον εσωκεντρισμό και θέλω να το συμπεριλάβουμε και αυτό, πόσο σπουδαίο είναι και πώς όλα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μας και εμείς να δημιουργήσουμε αυτή την κατεύθυνση, την θετική. Λοιπόν, μιλάμε όμορφα στον εαυτό μας, δηλαδή τι κοιτάζουμε τον καθρέφτη και λέμε αυτού σου κοπελάρα μου ή... Εντάξει, αυτό είναι η απλοποιημένη εκδοχή. Πάμε λίγο να δούμε πιο βαθιά τι έχει τελικά αξία. Ναι, αυτή είναι λίγο απολοποιημένη εκδοχή, αλλά σίγουρα ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο που είπες μόνο. Mm-hmm. Προφανώς, άμα περνάς από ένα καθρέφτη και συνέχεια βρίζεις τον εαυτό σου, δεν θα σε βοηθήσει πολύ. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να κάτσεις να δεις τα καλά σου και να τα αναγνωρίζεις στις δύσκολες φάσεις και να πεις πήγε αυτό έτσι, ή δεν πέτυχα αυτό, ή δεν με κάνανε παρέα αυτοί. Γιατί αν μιλάμε και για πιο νέους ανθρώπους, τους νοιάζει πάρα πολύ όλο αυτό. Και εκεί να πεις δεν πειράζει, εγώ όμως έχω αυτό. Να συμφιλειωθείς με τις αγωνίες και τους φόβους και τις ανασφάλειές σου και να τους πεις ξέρεις τι, ξέρω ότι είσαι εκεί, κάτσε λίγο τώρα να κάνω εγώ τη δουλειά μου και μετά απαλύσει. Αυτό για μένα είναι ο τρόπος να συνομιλήσεις, γιατί υπάρχει πάντα. Ξέρεις, κάνε με το χέρι σου έτσι. Mm. Βλέπεις, εγώ δεν σου είπα να προβάλλεις αντίσταση. Yeah, αλλά το έκανα. Μοιραία, με το μοιραία, που κάτι σε επαφή. Αυτό είναι και στο μυαλό μας. Με το που πάμε να βάλουμε αντίσταση σε κάτι, σε αυτό που σκεφτόμαστε, σε αυτό που ακούμε, βάζει αντίσταση ο αυτό μας από την αντίθετη. Οπότε εγώ θέλω αντί να κάνεις αυτό, να κάνεις αυτό. Mm. Τίποτα, δίπλα, να τραβήξεις το δρόμο σου, χωρίς τίποτα άλλο. Μίλα σου όμορφα και βλέπετε βήμα-βήμα, το μέτρα τα καλά σου και φέρ τα λίγο στο μυαλό σου και συνειδητοποίησε ότι αξίζεις σαν άνθρωπος και ότι έχεις κάνει μέχρι τώρα τη δική σου διαδρομή. Ναι. Το κάνουμε αυτό το λάθος, να τα προσπερνάμε. Όλα καλά, πάμε στο επόμενο και πάμε. Ναι, υπάρχει όλα καλά και υπάρχει και το εντάξει, μωρέ, όλοι το κάνουνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουν όλοι και δεν με νοιάζει αν το κάνει όλοι οι φίλοι. Εσύ έχεις προσπαθήσει. Mm. Οπότε καλό είναι να την τιμάς αυτή την προσπάθεια και να λες στον εαυτό σου: έχω καταφέρει αυτό, έχω κάνει εκείνο, μπράβο μου. Είναι σημαντικό να βλέπουμε μπροστά, να σκεφτόμαστε με την αίσθηση της προοπτικής. Δηλαδή, να σκεφτώ όχι σε πολλά χρόνια, στο εγγύς μέλλον, τι θέλω εγώ να πετύχω. Ρεαλιστικούς νομίζω στόχους περισσότερων, υλοποιήσιμους. Κοίταξε, εμένα μου αρέσουν οι στόχοι που δεν είναι ρεαλιστικοί και δεν υλοποιήσιμοι, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα είχαμε φτάσει να πετάμε, δεν θα είχαμε φτάσει να έχουμε τηλεόραση, δεν θα είχαμε τίποτα. Οπότε μου αρέσουν αυτοί οι στόχοι. Απλώς νομίζω ότι χρειάζεται να μην εξαρτάται η εκτίμηση που έχει τον εαυτό σου από την επίτευξη αυτών των στόχων. Το σίγουρο για μένα είναι ότι αν κοιτάξει πολύ ψηλά, κάποτε θα φτάσει εκεί που τώρα φτάνει μόνο το βλέμμα σου, όπως έλεγε και ο Λουντέμις, νομίζω. Οπότε μ' αρέσουν αυτοί οι στόχοι. Αλλά μ' αρέσουν και τα μικρά βηματάκια για το στόχο, τα οποία κάθε ένα που ολοκληρώνεται σε φέρνει πιο κοντά και μπορείς να πάρεις μια αναπνοή και να πεις: το έκανα και αυτό. Μπράβο μου. Αυτό το μπράβο μου που δεν το λέμε, αντί να σηκώνεις τους ώμους και να λες: εντάξει. Συμμετριότητα. Και είναι αυτό που έλεγε προηγουμένω. Βάλε σαν στόχο το φεγγάρι. Ακόμα και αν δεν το φτάσει, θα είσαι ανάμεσα αστέρια. Θα είσαι πιο μακριά από ό,τι ξεκίνησε. Θα είσαι πιο μακριά και θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το να πειραματιζόμαστε, το να δοκιμάζουμε, να τολμάμε καινούργια πράγματα. Είναι μέσα αυτά που κάνει καλό.
Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να χτίσει αυτοπεποίθηση, θα έπρεπε μία φορά το μήνα, τουλάχιστον, να μην σου πω μία φορά την εβδομάδα, αλλά έχουμε και COVID, μία φορά το μήνα θα έπρεπε να δοκιμάζει κάτι το οποίο τον κάνει και νιώθει άβολα. Από το να πας μόνο σου για καφέ, μέχρι το να πας να μιλήσεις την ξένη γλώσσα που δεν τη μιλάς τόσο άνετα, αλλά να βγεις δημόσια και να τη μιλήσεις, μέχρι το να πας να ξεκινήσεις να μάθεις κάτι καινούριο, πιστεύω ότι κάθε. Είναι άλλη πίστα. Ξέρεις, κάθε προσπάθεια που κάνεις και βγαίνεις από πάνω, βγαίνεις νικητής, είναι μια άλλη πίστα και σου χτίζει. Σαν να βγαίνεις από το comfort zone, από την άνεσή σου και να τολμάς. Εκείνο δημιουργεί όμως και άλλη ανισορροπία μέσα σου. Γιατί λες τώρα, πού πάω σε ξένα νερά, ή πού πάω, ή γιατί να μην μείνω στην ησυχία μου. Κοίταξε, μπορείς να μείνεις στην ησυχία σου, αλλά τότε θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος με αυτά που έχεις. Αν θέλεις άλλα πράγματα, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ο κανόνας. Αν θέλεις να πας κάπου αλλού, πρέπει να μπεις στο αυτοκίνητο και να πας. Αν θέλεις κάτι καλύτερο για τον εαυτό σου, θέλεις να γίνεις, χρειάζεται να γίνεις ο άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί αυτό το καλύτερο. Οπότε, εγώ θέλω, έχω μανία με αυτό. Θέλω όλος ο κόσμος και το θέλω γιατί λατρεύω την Ελλάδα. Είμαι κατ' επιλογή εδώ, το λέω συνέχεια. Το όλος ο κόσμος να είναι καλύτερα. Δεν το λέω. Σαν παπάς, άντε παιδιά μου όλοι καλύτερα. Το λέω γιατί αν ο καθένας μας είναι καλύτερα στα προσωπικά του, στη δουλειά του, στο πώς νιώθει με τους γύρους τους κοινωνικά, αυτή η χώρα έχει μέλλον. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Είναι το μεράκι μου αυτή η χώρα να έχει μέλλον. Βέβαια. Και όταν βελτιωτικά ο καθένας κινείται και πράττει προς αυτή την κατεύθυνση, τότε για το σύνολο αθρηστικά αναβαθμίζεται. Ακριβώς. Μην γελιόμαστε τώρα. Και ας μην το βλέπουμε μονομερός. Καμιά φορά όμως δεν βλέπουμε μονομερός, βλέπουμε και τους δίπλα μας και λέμε. Μα εγώ δεν έχω αυτό που έχει η Νάνση, ή εγώ δεν έχω καταφέρει αυτό, ή εγώ δεν φοράω αυτό που έχει εκείνη. Σύγκριση. Σύγκριση, λατρεμένο κακό. Γιατί ξεκινάει από εκεί που σου είπα. Αρχίζουμε και θέλουμε την επιβεβαίωση απ' έξω από τόσα. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην συγκριθείς κανέναν. Αν είναι κοιτάξτε οποιονδήποτε, η πρότασή μου είναι απλά κοιτάξτε για να εμπνευστείτε, να δείτε τι κάνει καλά. Όχι να συγκριθείτε, γιατί η αλήθεια είναι ειδικά σήμερα. Δεν βλέπουμε. Τίποτα. Βλέπουμε αυτό που ο καθένας θέλει να δείξει. Εσύ έχεις το δικό σου το Instagram και δείχνεις κάτι, και εγώ μπορώ να ζηλεύω εσένα που είσαι έτσι ή αλλιώτικα. Δεν ξέρω τίποτα για σένα όμως. Όλοι προβάλλουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε. Οπότε η σύγκριση είναι εντελώς περιττή. Και επίσης το άλλο είναι με τη σύγκριση ότι δεν ξέρεις αν θα βρισκόσουν στη θέση του άλλου, θα τα έκανες τα ίδια. Ή απλά θέλεις το αποτέλεσμα χωρίς να έχεις περάσει από τη διαδικασία που πέρασε ο άλλος. Και όπως επίσης αν θα τα χαιρώσουν αυτά όλα που βιώνει κάποιος, αν ήσουν εσύ στη θέση του. Γιατί είναι και θέμα χαρακτήρα. Όλα όμως να τα χαιρώσουμε. Γιατί συνήθως λέμε, α, θέλω, βλέπουμε τον τάδε που έχει το ειδικό αεροπλάνο και λες, θα ήθελα πάρα πολύ. Το τίμημα δεν θες να το πληρώσεις. Θέλεις απλά να σου δώσουν το κερασάκι της τούρτας. Οπότε συνήθως η τούρτα πάει μαζί με το κερασάκι. Να το θυμάστε αυτό. Καλά τα λες. Το να βλέπουμε, λέμε, κοιτάζουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το να βλέπουμε πίσω από τον καθρέφτη, πίσω και σε βάθος, πόσο δύσκολο είναι και πόσο μπορεί να αλλάξει τελικά τη ζωή μας. Σχετίζεται με όλα τα παραπάνω. Για μένα είναι απαραίτητο να κοιτάξεις πίσω από τον καθρέφτη και ο βασικότερος καθρέφτης είναι τα social media για μένα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βάζουμε αυτό το φίλτρο στα πάντα και χάνουμε όλη την ουσία. Αγαπώ τα social media, μην παρεξηγήσεις, τα αγαπώ. Παρόλο που δεν έχω γεννηθεί με αυτά, τα λατρεύω. Θεωρώ ότι η ζωή μας είναι τόσο εύκολη. Όμως έχει τον κίνδυνο να παρασυρθούμε και να μπλοκαριστούμε σε αυτή την εικόνα που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε. Δεν πρέπει τίποτα. Πρέπει να περάσουμε καλά, να ευτυχίσουμε, να ισορροπήσουμε και να επιτύχουμε σε αυτή τη ζωή. Για μένα, τίποτα άλλο. Και να σκεφτόμαστε πάντοτε τι έχω να κερδίσω από όλο αυτό. Α, το τένκ είναι αγαπημένη μου έκφραση. Τένκ. Μ' αρέσει, κάνει και ήχο το τένκ. Ναι. Κάθε φορά που είναι να πεις κάτι κακό στον εαυτό σου, για μένα πρέπει να ακούς αυτό το τένκ να αναβοσβήνει και να πεις κάτσε, κερδίζω εγώ τώρα κάτι που λέω στον εαυτό μου αυτές τις κακίες. Κερδίζω που υπομένω τις κακίες του άλλου. Κερδίζω που δέχομαι να είμαι σε μια δουλειά που νιώθω ότι δεν με εκτιμούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ποιο είναι το όφελος για μένα και όχι ωφελημιστικά κακά. Εις βάρος κάποιου άλλου, αλλά πραγματικά με το γνώμονα πάντα το πώς μπορώ εγώ να εξελιχθώ για να συνεισφέρω σε ένα ισορροπημένο κοινωνικό σύνολο. Και να γίνω καλύτερος ή καλύτερη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ. Χάρηκα και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Τέλεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.